Γεια σας σε όλους, είμαι ο Βασίλης Τσιλιβής και πάμε να απολαύσουμε την πρώτη εργασία της D22 από το έτος 2022. Φύγαμε. Αρνός ολοκληρώνει την άσκηση Δέλτα, μάλλον την άσκηση 3 με το ερώτημα του έψιλον, που θέλει να κατασκευάσουμε τη γραφική παράσταση των F τόνος και F δίστονο, δηλαδή τη γραφική παράσταση αυτών εδώ παιδιά των τριών συναντήσεων, όταν το χ παίρνει τιμές από μείον 4 έως 4, είναι βήμα 0. Δηλαδή από μείον 4, αν το αυξήσω κατά 0,1 θα πάει στο μείον 3,9, στο μείον 3,8, στο μείον 3,7, πήρε μέχρι το 4. Λοιπόν, για να κάνουμε παιδιά τα διαγράμματα αυτών των τριών συναντήσεων, δουλεύοντας στο αρχείο Excel που ήδη δουλεύουμε. Το επιλέγουμε με διπλό αριστερό κλικ. Λοιπόν, είναι παιδιά το φύλλο 2, το οποίο το κάνουμε δεξί κλικ και το μετονομάζουμε σε άσκηση, με ελληνικά το γράφουμε, 3. Ποιο ερώτημα, είναι το ερώτημα το ε, έτσι. Οπότε 3, παύλα, ε κεφαλαίου. Λοιπόν, εδώ παιδιά βάζουμε το χ, το οποίο χ παίρνει τη μέση τι. Μείον 4, enter μείον 3,9, enter μείον 3, η τελεία, 8. Το μαρκάρουμε, το σέρνουμε μέχρι να δείξει την τιμή 4 εδώ στη λεζάντα. Νάτο. Οπότε είναι από μείον 4 έως 4 με βήμα 0,1 όπως ακριβώς ζητούσε η άσκηση. Πήγα μοιάζει με ένα προηγούμενο ερώτημα που είχαμε κάνει, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, και πάμε να σχεδιάσουμε τις συναντήσεις. Η ευτοχή πρώτα. Λοιπόν, εδώ βάζουμε παιδιά πρώτα απ' όλα την ευτοχή, η οποία δίνεται από τον τύπο χ τρίτης μείον χ τετράγωνο και έξι χ και ένα. Χ τρίτης μείον χ τετράγωνο και έξι χ και ένα. Λοιπόν, τι τιμές δίνει αυτή η συνάντηση για κάθε μία από αυτές τις τιμές χ, άμα κάνουμε αντικατάσταση. Παιδιά, για να μην το κάνουμε το κομπιουτεράκι, γι' αυτό είναι το Excel. Λοιπόν, πάμε. Ίσον. Λοιπόν, λέει παιδιά χ τρίτης, οπότε γράφουμε ίσον. Το χ είναι μείον 4, έτσι οπότε κλικ, αριστερό κλικ, ή στην τρίτη. Shift και 6, ή στην τρίτη. Μείον χ στη δευτέρα. Επιλέγουμε αυτό με αριστερό κλικ, ή στη δευτέρα. Και 6 χ και 1. Συν, shift και σταυρός. 6, επί, για το επί πατάμε το shift και το 8 ταυτόχρονα. Επί το χ που είναι το μείον 4, άρα το επιλέγουμε με αριστερό κλικ, συν το 1. Και πατάμε 1. Τότε για να μην το γράφουμε το ίδιο και στα υπόλοιπα, αν το επιλέξουμε αυτό και με αριστερό κλικ το σύρουμε κάτω-κάτω-κάτω, βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα αναπαράγονται αυτομάτως σε όλα τα κελιά. Οπότε δεν χρειάζεται παιδιά εμείς να το κάνουμε χειροκίνητα. Πάμε στην επόμενη, η οποία είναι παιδιά η F τόνους, F τόνους του χ. Η οποία F τόνους του χ, να θυμηθούμε ότι είναι 3 χ τετράγωνο μείον 2 χ και 6. Για να τη γράψουμε. Η F τόνους είναι 3 χ δευτέρας μείον 2 χ και 6. Ωραία. Λοιπόν, το γράφουμε πάλι. Οπότε γράφουμε ίσον 3 επί χ δευτέρας, άρα το χ είναι μείον 4, το επιλέγουμε, στη δευτέρα. Ας παιδιά, αυτό για να είστε σίγουροι μπορείτε να το βάλετε εδώ με shift και 9 να ανοίξει παρένθεση και εδώ shift και 0 να κλείσει. Για να είστε σίγουροι. Μείον 2 επί shift και 8 επί το χ. Το χ είναι μείον 4, άρα το επιλέγουμε με αριστερό κλικ. Συν 6. Shift και σταυρός ταυτόχρονα. Συν 6. Enter. Το επιλέγουμε, το σέρνουμε να πάει μέχρι κάτω, κάτω, κάτω εδώ πέρα, οπότε αναπαράγονται αυτομάτως τα αποτελέσματα σε όλα τα κελιά. Και το ίδιο κάνουμε παιδιά μετά και με την δεύτερη παράγοντα. Εδώ παιδιά ο τόνος είναι με το... ο τόνος που βάζουμε, ο κλασικός, έτσι, ερωτηματικό, και ο τόνος που βάζουμε στα κείμενα όταν πληκτρολογούμε κάτι. Δεν έχει κάτι διαφορετικό, έτσι. Εδώ παιδιά η παράγοντα που βρήκαμε πρωτήτερα είναι η 6 χ μείον 2. Οπότε βάζουμε ίσον, πάντα ξεκινάμε με το ίσον. 6 επί, το χ είναι μείον 4, το επιλέγουμε αριστερό κλικ, μείον 2. Enter. Το επιλέγουμε, το σέρνουμε με το αριστερό κλικ.
λοιπόν, παιδιά, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Οπότε τώρα, αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς για να δημιουργήσουμε το κοινό διάγραμμα είναι με το αριστερό πτύχιο του ποντικού πατημένο, μαρκάρω μόνο τα νούμερα. Τα μαρκάρω, έτσι. Πάμε. Εισαγωγή, διασπορά, επιλέγω αυτό το κουμπάκι και αυτά είναι, παιδιά, τα διαγράμματα που ζητούσε η άσκηση. Λοιπόν, να πάμε εδώ στη διάταξη και να βάλουμε τίτλο πάνω στο γράφημα. Παιδιά, εγώ βάζω, μπορείτε να βάλετε γράφημα, γραφική παράσταση ή διάγραμμα, ό,τι θέλετε. Απλώς, παιδιά, αλλάξτε το λίγο για να διαφοροποιούνται και οι απαντήσεις, έτσι. Τον F του Χ, F τόνος του Χ και F. Παιδιά, εγώ βάζω αυτό. Εσείς μπορείτε να βάλετε κάτι παρόμοιο, έτσι. Πάμε να βάλουμε τίτλο στους άξονες. Έχουμε τίτλο για τον οριζόντιο άξονα. Παιδιά, ο οριζόντιος περιλαμβάνει τις τιμές του Χ. Και ο κατακόρυφος περιλαμβάνει όλες αυτές τις τιμές που συναντήσουν. Οπότε γράφουμε για τον κατακόρυφο ότι περιλαμβάνει τις τιμές των ποιων, των F του Χ, κόμμα F τόνους του Χ, κόμμα F F. Ξέρω, παιδιά, λίγο πως οργείς αυτά. Λοιπόν, F, ένας τόνος, δύο τόνοι. Για να το ζουμάρουμε και λίγο. Α, έβαλα πολλούς τόνους από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, F δίσκομαι του Χ. Αυτά είναι, παιδιά, που θέλει άσκηση. Εντάξει. Αυτά, για να μην σκουντουφλάει το ένα πάνω στο άλλο, παιδιά, ανοίξτε το αυτό, πιάστε το μάκρυ και ανοίξτε το λίγο για να είναι πιο άνετο ή εδώ ξέρεις τι, πάτε τα ίντερ να πάει από κάτω, να είναι πιο άνετο. Λοιπόν, εδώ που λέει σειρά 1, σειρά 2, σειρά 3, καλό να λέει για ποια συνάντηση είναι. Οπότε, αν πατήσουμε εδώ δεξί κλικ και επιλογή δεδομένων, σειρά 1, επεξεργασία. Λοιπόν, πού αντιστοιχεί αυτή, αντιστοιχεί στην F του Χ. Οπότε, εδώ γράφουμε στο όνομα σειράς ότι αντιστοιχεί στην F του Χ. Οκ. Ωραία. Η σειρά 2, αν πατήσω επεξεργασία και πατήσω αυτό το κουμπάκι εδώ, ότι αναβοσβήνει αυτό του Χ. Άρα εδώ στο όνομα σειρά θα βάλω F, βάζω και ένα τόνο, F τόνος του Χ. Με μικρό, έτσι. Και η σειρά 3 προφανώς είναι η άλλη. Επεξεργασία είναι, αν πατήσω αυτό το κουμπάκι, να βοσβήνει το F 2 τόνο. Λοιπόν, οπότε βάζουμε εδώ F, ένας τόνος και άλλος τόνος και βάζουμε μέσα το Χ. Και ξανά Εντάξει. Οπότε, επειδή δικαιολογούνται τώρα για αυτό που μας λέει και τα συμπεράσματα που λέει να αποδείξουμε, αυτά που βγάλουμε στο Β' γάμα δέλτα, πράγματι η F είναι, παιδιά, τι η F, η μπλε γραμμή. Η μπλε γραμμή βλέπουμε, παιδιά, ότι συνέχεια αυξάνει. Οπότε δικαιολογημένα βρήκαμε στο ερώτημα του Β' ότι δεν παρουσιάζει μέγιστο ή ελάχιστο. Αν πατήσετε τις τιμές του πίνακα, πατήστε ότι οι τιμές συνέχεια αυξάνουν. Εντάξει. Στο ερώτημα γάμα, έχει σημεία καμπής η F. Σημεία καμπής βρήκαμε, παιδιά, ότι έχει. Εντάξει, γιατί είπαμε ότι όταν το Χ είναι. Τι απαντήσαμε πρωτήτερα. Πρωτήτερα απαντήσαμε για τα σημεία καμπής ότι όταν το Χ είναι πάνω από 0,333 η F είναι κινητή. Όταν το Χ είναι κάτω από 0,333 είναι κύλη. Το 0,333 είναι κάπου εδώ. Άρα, για μεγαλύτερες τιμές αυτή είναι χαμογελαστή, μάτι, ενώ για μικρότερες τιμές είναι λυπημένη. Βλέπουμε λυπημένη. Βλέπεις. Δεν θυμάμαι καλά, παιδιά, το σημείο καμπής είχαν πει ότι είναι το 0,333 που είναι το Χ και το αντίστοιχο ψ είναι περίπου 2,93. Να το, εδώ είναι το 0,333 και το ψ που είναι κάπου εδώ είναι το 2,93. Περίπου. Άρα, παρεθέθηκαν όσα είπαμε προηγουμένως, έτσι. Εντάξει.
Και για το ερώτημα το Δέλτα, είναι κύλι και τι στο σημείο 1, αυτό παιδιά το είπαμε. Κύλι και τι είναι σε διάστημα και όχι σε μεμονωμένη τιμή. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, εδώ μπορείτε να του βάλετε και ένα χρώμα, και εδώ και στο προηγούμενο που κάναμε, μπορείτε να του βάλετε ένα χρώμα, ό,τι θέλετε εδώ πέρα. Παιδιά, αποθηκεύστε οπωσδήποτε τη δουλειά που κάναμε. Εντάξει, αποθηκεύστε σίγουρα τη δουλειά. Και μας λέει εδώ τι άλλο. Λέει να μεταφέρουμε κάτι, να κατασκευάσετε λέει το γράφημα. Α, τα τρία διαγράμματα να μεταφερθούν και στο Word. Άρα εδώ παιδιά στο διάγραμμα πρέπει να κάνουμε αντιγραφή και να τα επικολλήσουμε πάνω εδώ στο Word που γράφουμε τις απαντήσεις. Εντάξει. Και φυσικά γράφουμε πάνω ότι ναι, όντως επαληθεύονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Αυτά παιδιά θα μου τα δείτε και στο PDF των λύσεων που θα αναρτηθεί. Πέρα από τα βίντεο, θα ανατεθεί και το PDF των απαντήσεων όσα είπαμε. Λοιπόν, παιδιά, αποθηκεύουμε τη δουλειά μας και στο Word και στο Excel ό,τι κάναμε. Οπότε, ολοκληρώσαμε και με το ερώτημα ε, άρα συνόδευε με την άσκηση 3. Καλή συνέχεια σε όλους, να έχετε όλα τα καλά του Θεού και να είστε πάντα καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ.